Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μητσοτάκη, είναι η τελευταία φορά που βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, καθώς ήσασταν στο έδρανο που κάθεστε και σήμερα, το Πρωθυπουργικό, στεκόσασταν με σταυρωμένα τα χέρια και με αποκαλούσατε ψεύτη. Με καλούσατε να καταθέσω στα πρακτικά δηλώσεις εκπροσώπου σας, του κύριου Πέτσα, δηλώσεις που έκανε πραγματικά. Δηλώσεις τις οποίες μας λέγατε ότι δεν έκανε ποτέ και ότι είμαι ψεύτης κατά εξακολούθηση. Και στα πρακτικά τις καταθέσαμε και στο δημόσιο διάλογο. Όλη η Ελλάδα το είδε. Και τελικά αποδείχτηκε ότι ο ψεύτης ήταν εσείς, όχι εγώ. Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε, ο ηγέτης χαρακτηρίζεται όχι μόνο για την δυνατότητά του να κατηγορεί τον αντίπαλο, αλλά και για το πολιτικό του θάρρος να αναγνωρίζει τα λάθη του. Και εσείς όχι μόνο δεν εγκαλέσατε τον εκπρόσωπό σας, αλλά δεν παραδεκτήκατε το ατόπιμά σας. Δεν είπατε ούτε μία δημόσια συγγνώμη. Άρα λοιπόν, εγώ σήμερα έρχομαι να σας πω ότι δεν είστε μόνο ψεύτης εσείς, αλλά και δηλώσεις. Εκτός και αν σήμερα επανορθώσετε, διότι έχετε ακόμα μία ευκαιρία. Σας στεναχωρήσω πολύ σήμερα. Μην βγάζετε επιφωνήματα. Σήμερα θα βγάλετε πολλά επιφωνήματα. Δεν χρειάζεται με το που ξεκινάει η τοποθέτησή μου να βγάζετε επιφωνήματα. Πάμε λοιπόν στα σημερινά, για τα οποία... Διότι είναι δικαίωμά σας να αυτοδιασύρεστε στο κοινοβούλιο όσο θέλετε, σε ζωντανή μετάδοση, με θεατρινισμούς και με κατηγορίες στους αντιπάλους σας. Αυτό που νομίζω δεν είναι δικαίωμά σας είναι να προκαλείτε το κοινό περιδικαίου αίσθημα, αλλά και να διασύρετε τη χώρα μας διεθνώς. Σας υπέβαλα την επίκαιρη ερώτηση για νομοθετική εύνοια στους λεγόμενους εγκληματίες του Λευκού Κολάρου στις 12 του μήνα, δηλαδή πριν ψηφίσετε τους ποινικούς κώδικες. Ο λόγος ήταν για να σας δώσω την ευκαιρία να το ξανασκεφτείτε και να το πάρετε πίσω. Όχι μόνο δεν το πήρατε πίσω, ούτε καν ήρθατε να απαντήσετε. Προτιμήσατε να κάνετε περιοδεία στη Μακεδονία. Αλλά ούτε καν ήρθατε και στην Ολομέλεια να τοποθετηθείτε κατά τη διάρκεια συζήτησης και ψήφισης των νέων ποινικών κωδίκων, όταν η πλειοψηφία σας εψήφιζε τις φωτογραφικές αυτές διατάξεις για τις οποίες σας εγκαλούμε. Βεβαίως το κάνετε αυτό διότι επιχειρείτε, θέλετε να μένετε εκτός κάδρου εσείς, να αφήνετε τους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και είμαι βέβαιος ότι αν την επόμενη δεν είχαν αναδείξει το θέμα η βρετανική Financial Times, πάλι δεν θα αρχόσασταν, ούτε σήμερα. Το δημοσίευμα αυτό σας χάλασε το σχεδιασμό, διότι καλά είχατε καταφέρει να περάσει το θέμα αυτό στα ψηλά από τα μεγάλα τηλεοπτικά μέσα και τα μέσα επικοινωνίας στη χώρα μας. Το πρόβλημα όμως, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι μόνο ότι κάνετε, ότι ασκείτε μια επιεική πολιτική, κάνετε χάρες, θα το πω λαϊκά, στην παρασιτική ολιγαρχία και την επιχειρηματική ελίτ. Ούτε μόνο ότι οι χάρες αυτές δύσκολα πείθεται κανείς, δύσκολα μπορεί να πιστεί κανείς ότι γίνονται από ιδεολειψία ή από άγνοια, δηλαδή άνευ ανταλλαγμάτων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε, της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι τέσσερις μόλις μήνες μετά το αποτέλεσμα των εκλογών σπεύδεται με μεγάλη ταχύτητα να κερδίσετε το χαμένο χρόνο των 4 ετών και να καθαρίσετε από ό,τι φαίνεται όσους τόσα χρόνια, τα 4,5 χρόνια, δεν είχαν την προστασία σας επειδή εσείς δεν ήσασταν στα κυβερνητικά έδρανα. Έρχεστε λοιπόν να επαναφέρετε την κανονικότητα. Αλλά ποια κανονικότητα?
την κανονικότητα την οποία την γνωρίζει καλά ο ελληνικός λαός για πάρα πολλά χρόνια. Την κανονικότητα της διαπλοκής, της διαφθοράς, αυτή την κανονικότητα που έριξε τη χώρα στα βράχια και την οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τέλος τα μνημόνια. Και έχετε ξεπεράσει κάθε όριο απροκάλυπτης εύνοιας απέναντι στη συγκεκριμένη κατηγορία του οικονομικού εγκλήματος. Και νομίζω ότι σήμερα οφείλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας. Να εξηγήσετε, όχι σε εμάς, τον ελληνικό λαό, τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνησή σας νομοθετεί κατά τρόπο που αποδυναμώνει τη δικαιοσύνη στον αγώνα της κατά των οικονομικών εγκληματιών, που πλήττει το αίσθημα της δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών και καθιστά τη χώρα διεθνή περίγελο. Οφείλετε να απαντήσετε στους Έλληνες φορολογούμενους, αυτούς που με μεγάλη δυσκολία καταφέρνουν να είναι εντάξει απέναντι στον νόμο, να απαντήσετε ποιους εξυπηρετείτε με αυτές τις διατάξεις. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί σήμερα δεν σας εγκαλώ για μία ούτε για δύο, αλλά για τρεις κραυγαλαίες κατά τη γνώμη μου παρεμβάσεις. Οι δύο έχουν ήδη γίνει. Η μία υπάρχει περιθώριο ακόμα και τώρα να αλλάξετε στάση. Σηκώσατε μεγάλο κουρνιακτό για τη μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ, ολική μεταρρύθμιση εξυγχρονισμού των ποινικών κωδίκων. Μια μεταρρύθμιση που είχε να γίνει από τη δεκαετία του 50 και τα τελευταία χρόνια όλοι νομικοί και βεβαίως πολλά στελέχη σας συμπεριλαμβανομένων σε αυτούς, παραδεχόντουσαν δημοσίως την ανάγκη να προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση του εξυγχρονισμού. Αλλά πρώτη φορά, για πρώτη φορά στην ιστορία, μια μεταρρύθμιση η οποία έγινε όπως έπρεπε να γίνει, με έναν δημόσιο διάλογο, με μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή από καθηγητές εγνωσμένου κύρους και όχι από κομματικά στελέχη του κυβερνώντος τότε κόμματος, και με ένα δημόσιο διάλογο και μια διαβούλευση που κράτησε μήνες, παρήχθε ένα αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά στα χρονικά, τρεις μήνες μετά, με τη μεσολάβηση βεβαίως των εθνικών εκλογών και την αλλαγή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ήρθατε μια τόσο μεγάλη δομική και ολική μεταρρύθμιση, χωρίς να την κρίνετε στην ουσία της, να επανανομοθετήσετε τρεις μήνες μετά. Ποιο ήταν το πρόσχημα, για την κοινή γνώμη, ότι δήθεν με τη μεταρρύθμιση αυτή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πιο, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, νομοθέτησε πιο ευνοϊκά, όχι βεβαίως για τους εγκληματίες του οικονομικού εγκλήματος, αλλά νομοθέτησε ευνοϊκά για την κατοχή βομβών Μολότοφ. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Και άρα, εσείς που ομνύετε στον νόμο και στην τάξη, θα ερχόσασταν τι να κάνετε, να επαναφέρετε ένα δρακόντιο δίκαιο προκειμένου να αντιμετωπίσετε την ανομία. Μάλιστα. Βεβαίως όλα αυτά είναι αστεία. Διότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έκανε όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή και νομοθέτησε κυβερνητική πλειοψηφία σε σχέση και με το ζήτημα αυτό, ήταν ένας εξορθολογισμός, ο οποίος εξορθολογισμός ερχόταν να αποκαταστήσει την ίδια την αξιοπιστία των ποινών. Διότι γνωρίζατε πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάγαμε για ποινή πλημελληματική, ήταν μια ποινή που ποτέ δεν εκτίωταν. Και εμείς ήρθαμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία λέγοντας, ναι, υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην κατοχή και στην ρήψη, αλλά η κατοχή πλημελληματική μεν θα εκτίεται όμως με φυλάκιση 3-5 ετών. Και πείτε μου εσείς, μία περίπτωση, όλο το προηγούμενο διάστημα που ήταν κακούργημα η κατοχή, πότε υπήρξε μία φυλάκιση, έστω και ενός, για την κατοχή. Αλλά όμως φάνηκε τις προηγούμενες μέρες και φάνηκε εύλογα στα μάτια της κοινής γνώμης, όσο και αν προσπαθήσατε να το κρύψετε, ότι τελικά ο σκοπός σας κάθε άλλο παρά είχε να κάνει με την ανομία της κατοχής ή της ρήψης Μολότοφ. Ο σκοπός σας ήταν να ξεπαγώσετε τους λογαριασμούς οικονομικών εγκληματιών
και να κάνετε δώρο, το δώρο της ποινικής ασυλίας στους τραπεζίτες. Και ας πάρουμε τα θέματα ένα-ένα και θα ζητήσω την ανοχή του Προεδρείου, ας πάρει χρόνο από τη δευτερομιλία. Ας ξεκινήσουμε από την αποδέσμευση λογαριασμών υπόπτων κατηγορούμενων για ξέπλυμα χρήματος. Εδώ κανονικά νομίζω δεν θα χρειαζόταν να πει κανείς πολλά. Αρκούν τα όσα είπε η αρχή για το ξέπλυμα στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Ότι υπάρχει δηλαδή κίνδυνος με την παρέμβασή σας συνολικής ματέωσης της ανάκτησης των προϊόντων εγκλήματος από το δημόσιο. Ότι θα αποδοθούν τα προετών δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων για βαρύτατα εγκλήματα που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης και έτσι θα ευνοηθούν οι δράστες με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα και θα ματαιωθεί ο βασικός σκοπός της γενικής πρόληψης του βαρέου οικονομικού εγκλήματος. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η αρχή, ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα. Αλήθεια κύριε Μητσοτάκη, με ποια λογική περάσατε ένα νόμο με βάση τον οποίο αποδεσμεύονται λογαριασμοί υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος πριν η υπόθεση τελεσιδικής. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μία από τις βασικές παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης είναι οι καθυστερήσεις. Άκουσα την απάντηση, δεν ξέρω αν θα μου το πείτε και σήμερα, για να μην είναι σε ομοιρία οι πολίτες και επιχειρηματίες ιδίως, όσο η δικαιοσύνη αργεί. Και αλήθεια αναρωτιέμαι ποιος ακριβώς χαρακτηρίζεται ως όμοιρος. Υπόδικους επιχειρηματίες, τραπεζίτες και εφοπλιστές, όπως λέει η Financial Times, όχι εμείς, που έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί τους, διότι ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος, αυτούς χαρακτηρίζεται ως όμοιρους, τότε όλη η υπόλοιπη χώρα τι είναι? Από αυτούς είμαστε όμοιροι όλοι. Από αυτούς που βγάζουν χρήματα στην πλάτη του ελληνικού λαού και εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Εμείς είμαστε οι όμοιροι, όχι αυτοί. Και σας ερωτώ, για ποιο λόγο ανοίξατε αυτό το νομοθετικό παράθυρο και τώρα κάθε ύποπτος, ο κάθε ύποπτος μπορεί να πάρει τα χρήματά του, να εξαφανιστεί και μετά, εάν καταδικαστεί, τρέχα γύρευε. Πώς θα ανακτήσει το δημόσιο, το κλεμμένο χρήμα? Και τέλος, το κρίσιμο ερώτημα, ευλόγως θα απασχολήσει τον πολίτη, είναι ποιοι είναι αυτοί που τελικά ευνοούνται από αυτή τη σκανδαλώδη διάταξη και μπορούν να ζητήσουν την αποδέσμευση των χρημάτων τους, που η έγκυρη βρετανική εφημερίδα λέει 1,2 δις. Όχι οι 10 και 20 και 30 εκατομμύρια. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 0,5% του ΑΕΠ μας. Οφείλετε να απαντήσετε στα ερωτήματα αυτά. Και να απαντήσετε και με ονοματεπώνυμα. Διότι ήδη ο βασικός κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Νοβάρτης στη χώρα, ο βασικός, το κλειδί αυτής της βιομηχανίας εκμαυλισμού γιατρών, πολιτικών και δημοσιογράφων στη χώρα, ο βασικός εδώ, στην Ελλάδα, ο κύριος Φρουζής, τον γνωρίζετε, ναι κύριε Πιπηλή, ο κύριος Φρουζής, ο οποίος διοργάνωνε το δείπνα για τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην προεκλογική περίοδο του 12. Ναι, αυτός ακριβώς, τον γνωρίζετε καλά. Αυτός τον οποίο μας παρουσιάζεται τώρα ως αξιόπιστο μάρτυρα, βγήκε στην Επιτροπή και δήλωσε στην Επιτροπή ότι βεβαίως και θα κάνει χρήση της νέας διάταξης προκειμένου να αποδεσμευτούν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το λογαριασμό του στις τράπεζες Ελβετίας. Και είναι ένας από τους δεκάδες, τους εκατοντάδες ενδεχομένως, γιατί 2 εκατομμύρια μπροστά στο 1,2 δις αντιλαμβάνεστε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι το θέμα μας ο Φρουζής. Δεν είναι το θέμα μας ο Φρουζής. Διότι εδώ ευνοούνται πρόσωπα που ελέγχονται για τεράστιες υποθέσεις διαφθοράς, που απασχολούν για πολλά χρόνια την κοινή γνώμη, αλλά και τη δικαιοσύνη. Και που πλέον θα έχουν πρόσβαση στους δεσμευμένους λογαριασμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Και το ερώτημα είναι,
Γιατί το κάνετε αυτό? Το είχατε στο πρόγραμμά σας? Τι δεν το είχατε πει στον ελληνικό λαό? Το κάνετε από άποψη? Ψηφίσατε μια τέτοια σκανδαλώδη διάταξη με κίνδυνο να διασύρετε και την παράταξή σας αλλά και τη χώρα στο εξωτερικό από άγνοια, από αφέλεια? Μακάρι να είναι αυτό. Ειλικρινά σας μιλώ, δυσκολεύεται να το πιστέψει κανείς. Ιδίως αν υπολογίσει το ηλικιώδες ποσό των χρημάτων που θα αποδεσμευτούν σε λογαριασμούς, ιδίως σε τράπεζες του εξωτερικού. Αλλά ακόμη και αν το κάνετε από άποψη. Είναι ντροπή να μιλάτε για νόμο και τάξη απέναντι στους αδύναμους, απέναντι σε αυτούς οι οποίοι με δυσκολία τα βγάζουν πέρα και την ίδια στιγμή να παραβιάζετε τον νόμο και την τάξη για τους μεγάλους και τους ισχυρούς. Για αυτούς που εγώ σήμερα θα ονομάσω μπαχαλάκιδες με κουστούμια και με γραβάτες που κλέβουν το δημόσιο χρήμα και περνάνε ζωή χαρισάμενοι στο εξωτερικό εισηγεία των κορόιδων. Αυτές είναι οι αιτίες της χρεοκοπίας. Αυτές είναι οι πολιτικές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και δυστυχώς επαναφέρεται. Έρχομαι τώρα στο θέμα της ασυλίας των τραπεζιτών. Το δεύτερο θέμα που σας αγκαλώ. Τι ακριβώς κάνετε? Τους εξασφαλίζετε νομοθετικά ασυλία για μια σειρά από υποθέσεις για τις οποίες διώκονται ποινικά. Μεταξύ των οποίων και για θαλασσοδάνεια, προσκόμματα και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και για προηγούμενα, για αυτά που δόθηκαν στο παρελθόν, αλλά και για τα επόμενα. Ξέρετε κάτι, επειδή 4,5 χρόνια κυβερνήσαμε, έχουμε πια την εικόνα του τι γίνεται. Μας το ζητούσανε γονιπετής να το κάνουμε εμείς αυτό. 4 χρόνια. 4 χρόνια, αλλά εμείς δεν υλοποιήσαμε αυτό το αίτημα. Με το που αναλάβατε τη διακυβέρνηση, ήρθατε με χέρια και με πόδια αμέσως να κάνετε αυτό το χατήρι. Να μην μπορούν να διώκονται αυταπάγγελτα, αλλά μόνο εάν η τράπεζα υποβάλλει έγκληση στη διοίκησή της, δηλαδή στον εαυτό της. Και τι μας είπατε? Ότι δήθεν το κάνετε αυτό για να μπορέσουν δίχως φόβο να προχωρήσουν σε διαγραφές και αφέσεις χρεών. Αλήθεια, αυτό είναι ο πόνος σας. Βέβαια, καμία νομοπαρασκευαστική επιτροπή δεν ζήτησε ποτέ μια τέτοια σκανδαλώδη ρύθμιση. Και 3 χρόνια που ήμασταν υπό την σκληρή επιτροπή των θεσμών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ουδής σκέφτηκε να μας υποβάλει τέτοιο αίτημα ασυλίας. Βεβαίως υπήρξε θέμα. Και βεβαίως προχωρήσαμε σε νομοθετική ρύθμιση και το νόμο 4472 του 17, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να μπορούν τα στελέχη των τραπεζών να προχωρούσαν σε αναδιαρθρώσεις κόκκινων δανείων χωρίς τον νόμο αυθαίρετων ποινικών διώξεων. Όμως αυτό που κάνετε εσείς καμία σχέση δεν έχει με αυτό. Καμία νομοπαρασκευαστική επιτροπή δεν το ζήτησε. Εμφανίστηκε ξαφνικά ορφανή αυτή η διάταξη μετά τη συνάντησή σας με τους τραπεζίτες στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου τους καλέσατε και ορθώς να άρουν τις υπέρογκες χρεώσεις που επιβάλλουν στους πολίτες, στους καταναλωτές, και αυτοί αποφάσισαν για άλλη μια φορά, μαζί με σας λέω εγώ, να κοροϊδέψουν τον κόσμο ανακοινώνοντας μερική αναστολή και όχι ακύρωση των χρεώσεων, με αντίδωρο ενδεχομένως στην ασυλία που ζητούσαν τόσα χρόνια. Άρα, δεν σας ενδιαφέρει, και αφήστε αυτό το παραμύθι, ο Κοσμάκης και η αγωνία του για τα δάνειά του, σας ενδιαφέρει να αθωώσετε αναδρομικά τραπεζικά στελέχη για βρώμικες υποθέσεις θάλασσοδανείων, ακριβώς θα πω εγώ, επειδή σε αυτές τις υποθέσεις λειτουργήσαν κατ' εντολή του δικού σας πολιτικού συστήματος, αυτού που κυβερνούσε τα προηγούμενα 40 χρόνια και οδήγησε τη χώρα στην χρεοκοπία. Και αθωώνετε νομοθετικά αυτούς οι οποίοι με τα θαλασσοδάνειά τους οδήγησαν τις τράπεζες σε 3 απανωτές ανακεφαλοποιήσεις, τις οποίες πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Τι γελάτε, 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 γελάτε. Δεν ξέρω αν θα γελάσετε λέγοντας
και θα το πω ευθύς αμέσως, ότι μία από τις υποθέσεις των θαλασσοδανείων αφορά τα δανεικά και αγύριστα των κομμάτων σας, της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πασόκ που λείπει από την αίθουσα, που αθρηστικά είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές τις υποθέσεις πάτε να προστατεύσετε. Αλλά και άλλες υποθέσεις, όπως ο κήρυκας Χανίων, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα αυτό που κάνετε. Και καλά, εμάς δεν μας ακούτε. Την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας που σας προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνο της ατιμορρησίας, δεν την ακούσατε? Ότι δεκάδες υποθέσεις διαφθοράς θαλασσοδανείων θα οδηγηθούν στον κάλαθο των αχρήστων, αυτό δεν το ακούσατε? Το ακούσατε, αλλά αυτό είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκεται. Και πάμε, για να κλείσω, στο τελευταίο σκέλος. Στο τελευταίο σκέλος της τριλογίας της ντροπής. Αρνείστε να ψηφίσετε την ερμηνευτική δήλωση που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 86 του Συντάγματος. Σε αυτό το έκτρωμα που έχει ξεπλύνει τόσα και τόσα πολιτικο-οικονομικά σκάνδαλα και αποτελεί τη μεγάλη σκιά στη σχέση αξιοπιστίας ανάμεσα στην πολιτική και τους πολίτες. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ορθότερη και επικρατούσα επιστημονικά άποψη είναι αυτή που υποστηρίζουμε εμείς. Ότι δηλαδή η διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά, ώστε με την έννοια κατά την άσκηση των καθηκόντων να μην περιλαμβάνονται εγκλήματα όπως η υδροληψία. Κύριε Μητσοτάκη, ένας υπουργός δεν μπορεί να έχει στα καθήκοντά του το να δωροδοκείται. Αν το κάνει, το κάνει επ' ευκαιρία των καθηκόντων αυτών. Λέμε λοιπόν το αυτονόητο. Η δωροδοκία του Υπουργού να μην εμπίπτει στη σύντομη αποσβεστική προθεσμία, άρα να μην μπορεί να παραγραφεί αν περάσουν δύο κοινοβουλευτικοί περίοδοι, που μπορεί ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις και τη συγκυρία να είναι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και να εκδικάζεται από την τακτική δικαιοσύνη, όπως εκδικάζεται για κάθε απλό πολίτη. Στην πρώτη αναθεωρητική βουλή φροντίσατε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την διευκρινιστική αυτή ερμηνεία, στα μουλοκτά όμως, χωρίς να το ανακοινώσετε, να πάρει λίγο κάτω από 180. Αν δεν κάνω λάθος, πήρε 176. Υπό το φόβο ότι αν κέρδιζε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε με 151 να αλλάξει το άρθρο του Συντάγματος. Και σήμερα έρχεστε και εσείς και το Κινάλ χωρίς ντροπή και αρνείστε να ψηφίσετε αυτή την ερμηνευτική δήλωση, την αυστηρότερη δηλαδή ερμηνευτική εκδοχή για την τέλεση εγκλημάτων κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων. Και το ερώτημα είναι γιατί. Θέλετε να αντιμετωπίζετε με επιείκεια ένας υπουργός που πιθανόν να δωροδοκήθηκε? Και αν ναι, για ποιο λόγο? Έχετε κάτι να φοβηθείτε? Μήπως αυτό που σας καίει είναι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στελεχών σας για όζουσες υποθέσεις? Μήπως τελικά θέλετε να εξασφαλίσετε από τώρα ότι θα παραγραφεί τυχόν υπόθεση δωροδοκίας υπουργού σας για το σκάνδαλο Νοβάρτης? Μη σπεύσετε να με κατηγορήσετε για κινδυνολόγο. Μη σπεύσετε, δεν τα λέω εγώ αυτά. Σας καρφώνει, δεν είναι στην αίθουσα, ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας και υπουργός οικονομίας, ο οποίος πέφτει τώρα συναντήσει με τους αγρότες, να καλεί τους αγρότες να έρθουν στην Κουμουνδούρου να φέρουν αυτά τα οποία σπήραν να τα θερήσει η Κουμουνδούρου. Αυτός είναι ο πραγματικός σας εαυτός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τι έλεγε 25 Φλεβάρι του 19, επιλέξεις σας διαβάζω. Αν γίνει δίωξη για παθητική δωροδοκία, θα κάνω προσφυγή στο αρμόδιο συμβούλιο για αναγνώριση της παραγραφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 του Συντάγματος, και μετά μήνυση για κατάχρηση εξουσίας σε όποιον τα αποφάσισε. Εάν ερευνούν την παθητική δωροδοκία, είναι παράνομη. Να λοιπόν γιατί τα κάνετε όλα αυτά. Αυτό θέλετε, να καθαρίσετε τυχόν ποινικές ευθύνες των στελεχών σας. Αν δεν θέλετε αυτό, είστε ειλικρινείς απέναντι στο ελληνικό λαό, σας καλώ λοιπόν σήμερα να αλλάξετε στάση και να υπερψηφίσετε
την ερμηνεία που καταθέτει η συνταγματική αναθεώρηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Να την υπερψηφίσετε κι εσείς και θα το χειροκροτήσουμε, αν έχετε τα κότσια. Κύριε Μητσοτάκη, και οι τρεις αυτές παρεμβάσεις σας είναι κραυγαλές. Σας εκθέτουν ανεπανόρθωτα με το καλημέρα της διακυβέρνησής σας. Αν αυτό εσείς εννοείτε λέγοντας επιστροφή στην κανονικότητα, σας λέω ευθέως ότι αυτό είναι επιστροφή στη διαπλοκή, στην ασίδωτη διαφθορά και στην ατιμορρησία που μας οδήγησε στην κρίση. Και θα το πάρει χαμπάρι αυτό ο ελληνικός λαός αργά ή γρήγορα. Μην νομίζετε ότι με παρεμβάσεις και με τηλεφωνήματα στα μέσα ενημέρωσης, τέτοιου είδους παρασπονδίες, τέτοιου είδους σκανδαλώδεις νομοθετικές παρεμβάσεις θα μείνουν κρυφές. Σας καλώ τουλάχιστον σήμερα να δώσετε στοιχειωδώς πιστικές απαντήσεις στον ελληνικό λαό. Και αν χρειαστεί θα επανέλθω.